ξεκίνησε η παράσταση. Όχι, όχι, και εγώ δεν έχω βρει ακόμα τι έργο να ανεβάσω. Και δεν ξέρω και τι να ανεβάσω, δηλαδή. Μια κωμωδία ή μήπως μια κοινωνική. Μια παράσταση δράσης και μυστηρίου ή μήπως ένα δράμα. Έχω μία για κάθε κατηγορία. Τις ιστορίες του παππού Αριστοφάνη για κωμωδία, την Αντιγόνη για δράμα. Καλώς ήρθατε, δεν το είχα δει αυτό. Φων Δημητράκης. Πολύ παλιό. Πολύ εκτός εποχής. Πολύ Χίτλερ. Πολύ Μέρκελ. Καταρχάς, να σας συστηθώ. Το όνομά μου είναι Δημήτρης Δράπης. Είμαι μαθητής του σχολείου δηλαδή, αλλά όποτε είναι για παράσταση με φωνάζω. Ξέρω πολύ καλά πόσο μεγάλο το παιδί μου. Παίζω όλους τους ρόλους μόνος μου. Είμαι ένα έργο μόνος μου. Εκεί λοιπόν που κάθομαι στην είσοδο του θεάτρου, έχετε ένας καθηγητής που μου λέει. Παιδί μου, έρχομαι σε λίγο εκεί και ο Κομπίνη. Παρεμπιπτόντως, σας καλωσορίσω και έκαναν ένα τέτοιο ρόλο. Έλεγα λοιπόν, εκεί που είμαι στην είσοδο του θεάτρου και προβλέπουμε τον κόσμο, έρχεται ένας καθηγητής και μου λέει. Παιδί μου, έρχονται σε λίγο εκεί και ο Κομπίνη. Και εμείς λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, λέμε τώρα, δεν έχουμε ετοιμάσει τίποτα. Και αρχικά βέβαια μου λέει, έχεις κάτι γραμμένο για να σου παρουσιάσουμε. Αρχικά ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος γιατί επιτέλους ανακαλύφθηκε το πηγαίο μου ταλέντο και στη συγγραφή στην Αρία. Αλλά απ' την άλλη, ήταν δυνατόν εκείνη την ώρα, μέσα σε 10 λεπτά, ένα παιδί τρίτης γυμνασίου να καταφέρει να γράψει σενάριο, να το σκηνοθετήσει, να βρει ηθοποιούς, να κάνει διανομή ρόλων, να κάνει πρόβες, να γράψει κοστούμια, να φτιάξει σκηνικά. Να. Κάτι ετοιμάζουμε τέλος πάντων. Χάρη, βλέπε φυσικά μεγάλο μου ταλέντο, έτσι όπως. Αλλά σκέφτηκα λοιπόν ότι ο μόνος τρόπος να σας φέρουμε κοντά το οποιοδήποτε θέμα ήταν να το κάνουμε να διαδραματίζεται στην πόλη μας. Χάρη, βλέπε φυσικά μεγάλο μου ταλέντο, έτσι να μην. Ρε, είσαι στραβομαλαίος. Σε ποιον μιλάς έτσι. Εμένα δεν με ξέρεις καλά. Θα σε πω στα δικαστήρια. Για συμφωνητική δυσφήμιση. Με την διαλεκτική βία. Καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα σε πω στα δικαστήρια. Αυτό είναι. Αυτό είναι, ναι, σωστά. Θα σας παρουσιάσουμε ένα δικαστήρι. Θα το ξεκινήσουμε από μια απλή δίκη ρουτίνας. Και θα το εξελίξουμε σε μία δίκη που θα δικάσει όλο το αρρωστημένο κατεστημένο των ιδεολογικών προκαταλήψεων. Μάλλον παρά είναι κομπόδες. Εννοώ πολύ απλά ότι... γιατί κόπηκε ο ήχος! Γιατί λες αλαντάρου, να δεν τελείωνε! Καλά, εντάξει. Ώρα να δείτε το καταπληκτικό μου έργο. Thank you.
Δεν ακούω. Ε, πού είμαι. Κρυωμένος είσαι. Κρυωμένος, δεν μπορώ να σου μιλήσω. Α, έλα Πέτρο μου. Τώρα έφτιαξε το σήμα. Ζουλάφκι μου, ωραία. Δεν φταίει το σήμα. Δεν μπορώ να σου μιλήσω. Το κατανοώ, πώς. Το κατανοώ. Ε, γιατί κάτι μου λέει ότι δεν σημαίνει να μιλήσεις καλά. Χέρι άκρας εξυπνάτας, αδελφέ μου. Πού είσαι. Εκεί που θα πρέπει να σου κι εσύ. Αλλά ο συνήθως μιλάμε στα ράτα, ρε. Εγώ είμαι το δικαστήριο. Οχ, θα ξεχάσεις. Τώρα είμαι στη Ρίση. Δεν ξέρω στην Ιταλία. Ο Δήλακ με την Τζέννη. Και μετά στη Ζούλας. Μην λες, ρε παιδί μου. Που όπου δεν ξέρω ότι είχα τόσο πολύ άσχολο πελάτη, να σου υπενθυμίσω πριν να βάλεις αυτά τα τόσο σημαντικά ραντεβού και την υποχρεωτική παρουσία σου εδώ με την απολογία σου ως κατηγορούμενος. Ψέματο. Α, πολύ ωραία. Δεν γίνεται πιο νωρίς, ε. Τι. Ωραία, αλλά μην παραπάνεις και δύο ώρες να σε δω υποχρεωτικά. Σε τελειώς τρελός. Έχω κάνει ένα στρατηγό όλες πέντε γυναίκες. Να σε έχω πάνω. Να πας, Πέτρο, να πας. Αλλά να μην αρχίσεις, γιατί μετά πρέπει να πέφτεις υποχρεωτικά εδώ. Άντε, γεια. Κύριε Πρόεδρε, ο ένας από δύο πελάτες μου θα βρίσκεται εδώ σε δύο ώρες. Ελπίζω να βελτιώσετε, ελπίζω να βελτιώσετε το θέμα στα συνέπεια των πελατών σας, κύριε συνάδελφε. Φυσικά δεν θα περιμένουμε μέχρι να έρθει ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Θα περάσουμε κατευθείαν στη δεύτερη πελάτη σας και εσείς κατηγορούμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Κυρία. Κυρία Ανάτα Αναστασία Δημάρχα. Κύριε Δημάρχα. Ναι. Όχι, όχι, το πλήρωσα το χαράτσι, ναι. Μου μένει μόνο εδώ. Τι. Τέλος πάντων, θα σε πάρω να αναγνωρίσω, ναι. Αλλά γεια σας κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είναι ο Σταυρίδη. Σκώ ένα δεκτή, συγγνώμη για να τελειώνουμε. Άρχεται που νομινέσαι μια συνεδρία σας. Κατηγορουμένη. Στο βήμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι αυτό. Κοιτάξτε. Δεν φταίω εγώ αν η κυρία. Οκ, δεν έμεινε πολύ από την κυρία Σπανό το απλώ. Καταλάβατε. Φυσικά κατηγορουμένη με το μαλακό. Αρκιστείτε πρώτα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ, ορκιστείτε με σεβασμό. Ορκίζουμε εδώ τα παιδιά και μου πάντα. Ωραία. Και κατηγορούμε, θυμίσουμε το συμβάν. Κύριε Πρόεδρε,
Συμφω, ω ογκολόγο είμαι και κατά τον αυτοκίνητο. Ω οικολόγο θέλετε να πείτε. Ναι, αυτό. Είναι και κάτι άλλο που μου είναι δικηγόρο. Ναι, να, το πει. Την κατηγόρησα. Επειδή έφτιαξε παράνομο πάρκι. Για παράνομο παρκάρι. Πού ατέρα. Έφτασε κύριε πρόεδρε. Το βίντεο παρακολουθήσαμε από την περίεργα πω η πελάτησά μου δεν είχε περιθώρια επιλογή και το συμβάντα αναπόφευκτο. Το αποδεικτικό αυτό στοιχείο δεν μπορεί παρά να είναι προϊόν επιλογή και μόνο. Και ω τέτοιο δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Μάλιστα. Πώ είπατε, συγγνώμη, δεν έχασα σκοπό. Το αποδεικτικό αυτό στοιχείο δεν μπορεί παρά να είναι προϊόν επιλογή και μόνο. Και ω τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Γεια σα παρακαλώ, γεια σα παρακαλώ. Μη μα υποδεικνύετε τη δουλειά μα, κύριε Συνήγορε. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πότε ένα στοιχείο είναι προϊόν υποκλοπή. Για πείτε μα, κύριε Συνήγορε, του θύματο, τόσο αυτό το βίντεο προήλθε στην περιοχή σα. Πολύ κοντά στο σημείο του συμβάντο, υπάρχει μια αποστάσια. Ο υπεύθυνο ασφαλεία Αποστασίου αποφάσισε να κάνει ένα μικρό διάλειμμα από τη δουλειά του και άρχισε να ασχολείται με την κάμερα ασφαλεία. Θεώρησε καλό να εστιάσει πάνω στην πελάτησά μου. Οπότε, τότε έγινε και το συμβάντο. Οπότε το βίντεο παρακολουθήσαμε από την περίοδο να πως αυτό ήταν μια κάμερα ασφαλείας και όχι υπό υποκλοπή. Να σας υπενθυμίσω βέβαια πως ένα ασφαλείο το σπάκι με κάτι μόνο που εγώ είναι φαντάκι που είναι παρά να το καρδικό μου τα γνώσκα. Κατευθυνάτε προς το σπίτι σας. Επίσης έχω και ένα πολύ ωραίο φάκελο μόνο από στα 100 ευρώ.
κύριε Βράδυ. Από όλα δεν είναι το νομικό δίκαιο προστάζει στην προστασία κάθε πεζοπολίτη από οποιονδήποτε ανεύθυνο κάτοχο οχήματος. Δεν είναι δυνατόν να υφιστάμεθα και μάλιστα τιμωρηθεί τη συνέπεια τη αποστασία χάρμαστου και άξιστου ανεύθυνου κάτοχο οχήματος. Άρα, όπως είναι το δούμε, κατηγορούμενοι και μάλιστα ο Μιλάνης κ. Παναγιώπουλος έχει άδικο και πρέπει να πληρώσει το τίμημα. Όπως με έφερε το όλοι μου, να πληρώσουμε κι όλους. Με κι αν εντός. Κλείσταμε κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ έτσι το συνάδελφο που σε εκφράζει και το πελάτη μου να πει και εν πάση περιπτώσει αρνούμαστε κατηγορηματικά από τις υποπαθίες. Το αποδεικτικό στοιχείο που ήδη θέλετε να προβληθεί αποδεικνύει περίπτερα ότι η κυρία Ρίγα ασχολείται με ιδιωτικά έντονα την ώρα του πατέρα του πεζοδρόμου. Θέλω να σα πω κύριε Πρόεδρε, θα βλέπετε και μόνο, θα το κάνετε συμπέρασμα. Απολύτως δεκτή η ένσταση, κύριε Συνήγορε. Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ, προσέξτε τις εκφράσεις του πελάτη σας που πάνω πολλά. Απολύτως δεκτή και κέρια η ένσταση, σας παρακαλώ. Έστω, κατηγορούμε, ναι. Για πες μου, γιατί δεν κατήχεις χαρακτηριστική πηγή κοινός κουδουνάκι για να ειδοποιείς την πελάτη σαν. Αυτό δεν αποτελεί παράπονο, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, αποτελεί, αλλά σε αυτό το σχέδιο σου κουδούν. Βεβαίως, κοιτάτε καθόλου, κύριε Πρόεδρε. Θέλω την κυρία που εδώ πετάχει τη σκηνικά σαν την... Σαν την πολύ δεν θέλω, ρε, τι νομίσατε. Και το κουδουνάκι μου στήξα και τις φώναξα. Δεν το σαν και να φρένω. Τίποτα. Αλλά δεν τρώω. Να, δεν τη στήκε την τόλμα, πάντα μου άλλο τις έμαθα. Θα αφήσουμε και τα ποδήλα τώρα, εμάς. Μήπως να τα φέρουμε για μάρτυρες. Μήπως να τα κεράσουμε και εσπρεσάκι με ελάχιστη κανελίτσα. Τέλος πάντων, κύριε Συνήγορε, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Όχι, ευχαριστώ, τελείωσε. Η σχολή του Άση. Ο ένας έχει τον όνομα του καπνίσει και δουλεύει να το δει. Οι άλλοι είναι που είναι στην κοσμά τη.
Είχαμε τις καλές μας συνήθειες. Υπάρχει πρόθεση για την δημιουργία νέων πεζόδρομων ή για την
την ανάπτυξη του ήδη υφιστάμενου πλήρους. Ναι, και μάλιστα αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται νέες μελέτες για τη δημιουργία καινούργιων πεζόδρομων. Αλλά το Υπουργείο Δημοσίων Έργων έχει τον τελικό λόγο για τη δημιουργία. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να συνεχίσω. Παρακαλώ, κύριε Συνεργάτη. Όλη αυτή η δίκη θα υποφερθεί αν υπήρχε κανονομία από το δημοτικό δίκτυο. Υπόδειγματο, ο κόσμο θα συνδέεται στο δικαίωμα πόρτα, θα πάρει και τι πλατείε. Θα λειτουργούν μετά τι λεωφορείε και θα έχουν μεγάλο οικονομικό. Ναι, το γνωρίζω αυτό και ήδη υπάρχει μεγάλο ποδηλατόδρομο στο Άλσο του Περιστερίου. Και σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια, θα ξεκινήσει μελέτη για τη δημιουργία ενός νέου υπερσύγχρονου ποδηλατόδρομου μήκους 2,5 χιλιόμετρων που θα συνδέει το Άλσο του Περιστερίου με τους 3 σταθμούς του μετρό. Εμείς όμως, ως Δημοτική Αρχή, οφείλουμε να υπολογίσουμε και τις αντιδράσεις που θα προκύψουν από τους καταστηματάρχες της περιοχής εάν υλοποιηθεί ένα τέτοιο σχέδιο. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε ότι το πράγμα θα μπορούσα να συνεισφέρω στη συζήτηση. Βεβαίως, παρακαλώ. Παρόμοια μέτρα έχουν εφαρμοστεί πολλές φορές παρόμοια μέτρα και οι αντιρρήσεις είχαν μόνο στην αρχή. Στη συνέχεια, οι καταστηματάρχες αναγνώρισαν ότι ο ποδηλατόδρομος μπορούσε να συνεισφέρει στην κοινωνικότητα της αγοράς. Επιπλέον, κύριε Δήμαρχε, ειδικά στους σταθμούς του μετρό θα ήταν χρήσιμο να λειτουργούσε ένα σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων, να ασφαλίσει και κάποιες σταθμούς ενοικίας και στάδιους. Ναι, θα ήταν το ιδανικότερο. Αλλά δεν υπάρχει ακόμα η νοοτροπία στην ελληνική κοινωνία στην παρούσα φάση ώστε να επιτρέψει την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου. Ωστόσο, σας διαβεβαιώνω ότι χώροι στάθμευσης αλλά και την λαμπάκια για προσωρινή αποθήκευση των αντικειμένων θα δημιουργηθούν σύντομα. Όπως και να υπάρχει μια σαφή αρνητική τάση στην πολιτική του ποδηλάτου. Σήμερα είναι περισσότερο από του ποδηλάτου παρά από την κοινωνία. Ναι, κάτι τέτοιο το δέχομαι. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι προσωρινό και αποτέλεσμα τη οικονομική κρίση που βιώνουμε. Όταν τα πράγματα ισορροπήσουν, το αυτοκίνητο θα επανέλθει και πάλι. Υποχρεώνεται να αναφέρω το προφανέ. Στι χώρε τη Δυτική Ευρώπη, η κατακίνηση με ποδήλατο έχει προετοιμάσει την ιδέα εδώ και χρόνια. Στην Ελλάδα, η οικονομική κρίση αποτελεί μια πολύ μεγάλη την υπόκληση. Σας ευχαριστούμε πολύ.